την πλήρη κάλυψη της ΠΑΣ εκεί, όπως μη εργαστούν το Σαββατοκύριακο στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου της πόλης Χρυσοχούς, είχαν οι δύο εναπομείναντες ιατροί, όπως αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κούμας στον Α. Ο λόγος, τα εξουθενωτικά ωράρια, όπως αναφέρει, που αναγκάζονται να εργάζονται οι δύο ιατροί. Και έστρεψε τα πειρά του στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είχε ενημερωθεί τόσο για την υποστελέχωση του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου, όσο και για το κενό που θα δημιουργεί το Σαββατοκύριακο. Αντιδρώντας, έδωσε πλήρη εγκάλυψη στους γιατρούς και ενημέρωσε εγγράφως τον εργοδότη, την υπάστηκε, ότι για το Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει γιατρός να καλύψει τα ΤΑΕΠ και από τη Δευτέρα, δηλαδή από αύριο, οι εναπομείναντες δύο γιατροί θα εργάζονταν μόνο την πρωινή βάρδια. Η κάλυψη είναι πλήρως και δεν φοβόμαστε τίποτα. Και καταγγέλει αδράνεια του ΟΚΙΠΗ. Τέτοιες καλύψεις, τέτοιες αντιδράσεις στο μέλλον θα είναι τακτικές. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, την ευθύνη θα την αναλαμβάνει ο εργοδότης και όχι οι γιατροί. Φαίνεται η επιστολή έδωσε το ένασμα ώστε να εμπλακεί και το γραφείο του Υπουργού και από ό,τι διαφαίνεται βρέθηκε μια προσωρινή λύση. Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρει λύση και θα ενισχύσει το νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς μέχρι το τέλος του μήνα.